Η αναπληρώτρια καθηγήτρια της ιατρικής με ειδίκευση στην παιδιατρική και την εφηβεία, η κυρία Άρτα Μητσίτσικα είναι μαζί μας από το Καποδιστριακό. Γεια σας κυρία Τσίτσικα. Καλησπέρα. Και είστε Βόλο, όχι γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε από μακριά την κουβέντα, γιατί είστε οικοδέσποινα ενός σημαντικού συνεδρίου που από αύριο θα είναι σε εξέλιξη στην Πορταριά, εδώ στο Βόλο, στο Δήμο του Βόλου. Και έχει να κάνει με τα παιδιά και τους εφήβους, με έμφαση στη μετά τον COVID εποχή. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά που συζητήσαμε και ακόμη δεν νομίζω ότι έχει τις οριστικές απαντήσεις και η δική σας κοινότητα η επιστημονική για το πώς λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα, για το αν θα έχει επιπτώσεις για μας που νοσήσαμε από COVID, για τα παιδιά. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τα εμβόλια. Δεν ξέρω η δική σας προτροπή ποια ήταν στους ανησυχούντες γονείς. Να κάνουν το εμβόλιο στο παιδί. Τρέχουν πολλές λοιμώξεις. Τώρα είδαμε ξαφνικά όλα αυτά που είχαμε αποφύγει στις μεγάλες περιόδους του εγκλεισμού να αναζωπυρώνονται και να επιστρέφουν δρυμύτερα. Αυτά θα είναι ανάμεσα στα πολλά που θα συζητήσετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι υπέροχα εδώ στο Βόλο. Έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και το συνέδριο... Και ας έχει λίγο κρύο σήμερα. Καθόλου, δεν ξέρω. Εμείς το είδαμε πάρα πολύ θετικά. Είναι πολύ όμορφα. Και γίνεται στην Πορταριά Πηλίου το συνέδριο. Είναι ένα μέρος ενεργειακό και με πολύ θετική πραγματικά ενέργεια. Αφορά την παιδιατρική, την κλασική, με θέματα όπως οι λοιμώξεις, τα εμβόλια, το άσθμα, το κομμάτι της ανίχνευσης, της πρώιμης του αυτισμού ή την προωρότητα, την κεσαρική τομή, τη διατροφή, τα light προϊόντα. Και όπως αναφέρατε, έχει και θέματα εφηβικής ιατρικής, την HPV λίμωξη, την πρόληψη της καρκινογένεσης και επίσης θέματα που αφορούν τη μετά-COVID εποχή. Θέματα που αφορούν και ψυχοκοινωνικά τα παιδιά και τους εφήβους, τη μαθησιακή διαδικασία. Θυμίζω, γιατί μπορεί να μην την είχατε δει την κουβέντα μας την προηγούμενη πριν λίγες ημέρες με την κυρία Τσίτσικα, είχαμε μιλήσει για το bullying. Για την τρέλα που διατρέχει σήμερα τους εφήβους. Για τα πολλά περιστατικά βίας και εκτός σχολείων μεταξύ των παιδιών. Για ακραία περιστατικά, έτσι, που μας ανησυχούν, χτυπούν καμπάνες, δεν χτυπούν καμπανάκια, αλλά δεν αλλάζουν αυτά έτσι εύκολα και γρήγορα. Είπατε για τη διατροφή και χαιρόμαστε που το ακούμε, διότι δυστυχώς η χώρα που είχε μια μακραίωνη παράδοση, δεν είναι μόδα των τελευταίων δεκαετιών, στη μεσογειακή διατροφή να έχει από τα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης. Ναι, όντως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και έχει μετά COVID αυξηθεί. Μετά από τον COVID έχει αυξηθεί. Βεβαίως, γιατί? Βεβαίως, ναι. Διότι υπήρξε... Έχει ερμηνεία εννοώ στο γιατί έχει αυξηθεί. Ναι, έχουμε δώσει ερμηνεία και έχει διαπιστωθεί και ερευνητικά ότι υπήρξε κατάχρηση των οθονών, μείωση της φυσικής δραστηριότητος, κάποια κατανάλωση... Και αμήχανη κατανάλωση ακριβώς φαγητού. Ναι. Δηλαδή καθόταν ένα πιτσιρίκι στην ταμπλέτα, στο κινητό του, στον υπολογιστή του ώρες και μασουλούσε. Αμήχανη και μη ποιοτική. Προφανώς. Πολλές φορές υπήρχε μια παρεκτροπή προς το εύκολο φαγητό, το όχι τόσο υγιεινό φαγητό και λόγω της καραντίνας. Το είδαμε στο σύνολο του πληθυσμού ή κυρίως τα παιδιά αυτό? Εσείς προφανώς ερευνάτε τα παιδιά. Κυρίως οι μελέτες που έχουμε κάνει εμείς αφορούν τα παιδιά. Γιατί τώρα κάνω μια εικόνα και λέω, θα έλεγε το πιτσίρικι, θα άρχιζε από τις 6 το απόγευμα, τι θα φάμε απόψε μαμά. Μα υπήρχε και ο εγκλισμός. Και παραγγέλνανε που... όλοι μαζί και τρώγαν, όπως λέτε, το φαγητό αυτό. Έτσι που είναι και ανθυγιεινό, δεν είναι? Ναι, και πραγματικά αυτά τα ποσοστά διαπιστώθηκαν. Είναι δηλαδή μάλιστα καταγεγραμμένα και χρειάζεται να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς αναστρέφονται. Γιατί και το φαινόμενο που αναφέρατε και συζητήσαμε την προηγούμενη φορά έχει να κάνει με την υπερβολική χρήση της οθόνης. Προφανώς, και τα ερεθίσματα που δέχονται ανεξέλεγκτα. Και την πρόσβαση στα πάντα.
Ακριβώς. Στις πολλές εικόνες βίας που δημιουργούν μια εξοικείωση, άρα το να την επαναλάβει με έναν τρόπο το παιδί, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο μερικές φορές και επαναλαμβανόμενο όπως αναφέρατε, οπότε υπάρχει αυτή η εξοικείωση. Μάλιστα. Τώρα, στα post-COVID περιστατικά, πέρα από την επίπτωση του εγκλισμού που περιγράψατε, που έχει να κάνει με το να διευρυνθεί το φαινόμενο των παχύσαρκων παιδιών, έχουμε καταλήξει στο τι αφήνει η νόσηση στα παιδιά και τους εφήβους, γιατί νόσησαν πολλά παιδιά και έφηβοι. Μπορεί να μην ζωρίστηκαν στο βαθμό που ζωρίστηκαν οι ενήλικες. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη από την καθηγήτρια της παιδιατρικής, την κυρία Καραβανάκη, για την αύξηση του σαχαρόδου της διαβήτη τύπου 1, που εξαρτάται από την ινσουλίνη, που συσχετίζεται με την COVID λίμωξη. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και κάποιες αλλαγές στην οσιρότητα των παιδιών και των εφήβων που αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα ή ενδεχομένως και κάποιου άλλου είδους νοσηρότητα. Και σίγουρα αλλάζει η ζωή τους όσον αφορά την ψυχοκοινωνική και ίσως και τη σωματική τους υγεία. Επίσης υπάρχει μια, που το αναφέρατε, αλλαγή στην νοσηρότητα όσον αφορά τις ιώσεις. Είδαμε λοιπόν πολύ ψηλά ποσοστά γρίπης και RSV ιού που απειλούσε και τα μικρότερα παιδιά. Είδαμε πολλά νεογνά που κινδύνευσε και η ζωή. Άρα τους. Για να το καταλάβουμε απλά και όχι με επιστημονικούς όρους. Αυτό που μας λέγατε εσείς οι γιατροί, ότι το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού ή ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, δεν ήμασταν και τόσο πειθαρχημένοι, χρησιμοποιούσαμε μάσκα. Τα παιδιά κάναν για πάρα πολλούς μήνες τηλεκπαίδευση, αλλά και όταν γύρισαν στα σχολεία, επίσης για πολύ καιρό, το κάναν με μάσκα. Όσο το κάναν, δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν προστάτευσε και τα παιδιά και τους ενήλικες. Με το που φεύγει, λέτε, η μάσκα, γυρίζουν στα σχολεία, επέστρεψαν αυτά που, ας το πούμε, είχαν πάει λίγο στο περιθώριο ως λοιμώξεις. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, λόγω του ότι δεν εκτέθηκαν τις προηγούμενες χρονιές σε λοιμώξεις που είχαμε κάθε χρόνο και δεν υπήρξε άμυνα έναντι αυτών των λοιμώξεων, είδαμε έξαρση στην φετινή μας χρονιά, παρά το ότι έγινε και το αντιγρυπικό εμβόλιο, και υπήρξαν λοιμώξεις πολύ σοβαρές. Νοσηλεύτηκαν παιδιά και πολλά μικρά βρέφη και νεογνά κινδύνεψαν κυριολεκτικά από τον RSV, από τον ιό που άλλες χρονιές ήταν πιο ελεγχόμενος και δεν τα απειλούσε τόσο πολύ. Και αυτό είναι μια ατέρμονη διαδοχή. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους φίλους που έχουν μικρά παιδιά, που πάνε στο σχολείο, γυρίζουν τα παιδιά ως ορολογιακές βόμβες για την υγεία του συνόλου της οικογένειας. Γιατί ένα παιδί ακόμη και αν το περάσει ήπια, δεν είναι βέβαιο ότι θα το περάσει ήπια ο γονιός, η γιαγιά, ο παππούς, έτσι, γιατί το κουβαλάει όλο αυτό. Και έχουν, ξέρω, οικογένειες που και τρεις και τέσσερις φορές έχουν κραβατωθεί όλοι από την αρχή της χρονιάς και είμαστε ακόμη στο Μάρτιο, στα μισά του Μαρτίου. Ήταν ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά ευτυχώς τώρα έρχεται η άνοιξη. Σιγά σιγά θα υποχωρήσουν και οι λοιμώξεις και η επόμενη χρονιά αναμένεται να είναι πιο ήπια. Γιατί ήδη έχουν εκτεθεί ξανά τα παιδιά, όλος ο πληθυσμός, σε ιώσεις και συνυπάρχει και ο COVID μέσα σε όλο αυτό. Θα είστε μεταξύ σας ή μπορεί και ο κόσμος, έχετε δηλαδή και κάποιες συνεδρίες ανοιχτές? Είναι παιδιατρικό συνέδριο, okay, κυρίως. Θα είστε μεταξύ σας. Ναι, ακριβώς. Και σίγουρα συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι και από από τη Θεσσαλία, από τη Μαγνησία και από όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη και από την Αττική. Και υπάρχουν συζητήσεις που είναι κυρίως ιατρικές, αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις που μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο των παιδιάτρων που έχουν τη διάθεση να ενημερωθούν για αυτά τα θέματα και να τα εφαρμόσουν στην κοινότητα. Πολύ καλή επιτυχία και ελπίζουμε με τις ίδιες καλές εικόνες που εσείς περιγράψατε την περιοχή μας. Ναι, πραγματικά μας. Είναι πολύ όμορφο.
αυτή την καλή διάθεση που σας δημιούργησε με τη μαυρίλα που ζούμε καιρό τώρα, 16 γεμάτες ημέρες, να φύγουν όλοι οι συναδελφοί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κυρία Τσίτσικα.